Ο επόμενος φιλοξενούμενος το έγραψε την περασμένη Κυριακή στον δρόμο της αριστεράς, ο κύριος Ρινάλντι, με μια βαθιά πολιτική ανάλυση για το αδιανόητο πια ως κανονικό σε μια χώρα που βυθίζεται στην κοινωνική και εθνική αλωτρίωση. Ξεκινώντας από την τελευταία γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, έξω από αστυνομικό τμήμα, συμπεριλαμβάνοντας όλα αυτά που το τελευταίο διάστημα στην κοινωνία φαίνεται ότι προκαλούν ρήγματα, θα δούμε αν είναι έτσι, και πώς μπορεί στη φέρουσα αντίληψη αυτής της παρακμής η κοινωνία να βάλει τη δική της φραγίδα. Κύριε Ρινάλντι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θέλω να σας ρωτήσω, ο προηγούμενος συνομιλητής μας, ο κύριος Κουσούλης, είπε ότι είμαστε σε μια βαθιά πολιτική παρακμή και τελικά σε αυτή την πολιτική κρίση μόνο μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση μπορεί να είναι, να το πω έτσι, το σημείο αναστροφής των γεγονότων. Το συμμερίζεστε? Άκουσα το συλλογισμό του κύριου Κουσούλη. Δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα αντίστασης και νέας συνείδησης που κυοφορείται σιγά σιγά, εκολάπτεται μέσα στους ανθρώπους από αυτά που ζουνε. Την ίδια στιγμή όμως που υπάρχει μια τεράστια παρακμή σε πολλά επίπεδα, και κοινωνική και εθνική, και νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα, αν κατανοηθεί ότι σαπίζουμε ως χώρα και ως κοινωνία και να αναλογιστούμε το γιατί συμβαίνει αυτό, είναι το πρώτο και το κεντρικό που πρέπει να γίνει για την αντιστροφή της κατάστασης. Η αντιστροφή της κατάστασης δεν μπορεί να γίνει μέσα από τις κάλπες. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι το μόνο ρυθμιστικό ή το μόνο όπλο που έχουν σήμερα οι άνθρωποι στα χέρια τους είναι η ψήφος. Αυτό είναι λίγο σήμερα. Δεν θα αλλάξει από αυτή την πλευρά το θέμα. Χρειάζονται άλλα πράγματα, άλλες διεργασίες, άλλα μεγάλα εγχειρήματα, άλλα μεγάλα γεγονότα που θα προκληθούν από τον κόσμο που νιώθει αυτά τα προβλήματα, παρόλο που σήμερα υπάρχει μια ανυμπόρια και ο κόσμος νιώθει ότι ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να έχει εύκολα αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η φάση είναι μια φάση ενός κύκλου καθοδικού που θα ξεπεραστεί από μια νέα συνείδηση και μια αντίσταση που είναι αναγκαία, και υπάρχει σκόρπια και χύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει. Εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος από την άποψη αυτή, ότι δεν είναι λίγος ο κόσμος που τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι λίγος και ο κόσμος που δίνει μικρές ή μεγάλες μάχες σε διάφορα σημεία και σε διάφορα τμήματα της ίδιας της κοινωνίας, και νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο εγχείρημα ή κάποιο μεγάλο γεγονός που να συγκεντρώσει αυτή τη σκόρπια και διάχυτη χύμα, δύναμη και διάθεση που έχει ο κόσμος για να υπάρξει μια στροφή στη χώρα. Ενθυμούμε ότι το Μάιο, μέσα στο Μάιο, οργανώνεται ένα κατά βάση επιστημονικό με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις συνέδριο, που το βασικό του ερώτημα είναι αν είμαστε πια ως χώρα και όχι ως χώρος και ως κοινωνία αντιμέτωποι με μείζον υπαρξιακό ζήτημα. Αυτό σημαίνει μείζον υπαρξιακό ζήτημα, δηλαδή το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, το αν θα υπάρχουμε. Γιατί κοιτάξτε κύριε Ρινάλντι, ενδεχομένως το ξέρετε και καλύτερα, από νεκροταφεία λαών και κοινωνιών να φάνε και οι κότες. Ναι, είναι στις 18-19 Μαΐου στο Εθνικό Ίδρυμα Ελεγνών κάνουμε ένα επιστημονικό και πολιτικό συνέδριο με κεντρικό τίτλο «Το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στη τροχιά του 21ου αιώνα». Και θέλουμε να θέσουμε στο δημόσιο βίο της χώρας με σοβαρό, τεκμηριωμένο και πολιτικό τρόπο το ζήτημα ότι υπάρχει ένα συνολικό υπαρξιακό πρόβλημα για τη χώρα έτσι όπως πορεύεται και έτσι όπως πηγαίνει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία της παρακμής ή και του σαπίσματος που υπάρχει και στην κορυφή του πολιτικού συστήματος αλλά και σε στρώματα από τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας, γιατί αυτή η παρακμή επηρεάζει όλους, είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που θα ήθελα να το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Δηλαδή και το έγκλημα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα που μοιάζει λίγο αδιανόητο, αλλά και το ότι 14 μήνες μετά οι εισαγγελικές αρχές πάνε
και ζητάνε τις ηχογραφήσεις των συνομιλιών 14 μήνες μετά, ή ακόμα και συνάντηση που κάνει ο Μητσοτάκης με εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τον κύριο Μπουρλά, τη στιγμή που οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου ερευνούν το σκάνδαλο που έχει κάνει η Pfizer μαζί με τη von der Leyen. Θέλω να πω πράγματα αδιανόητα μια προηγούμενη εποχή να γίνονται με τόσο ξεκάθαρο και βαρύ τρόπο. Είναι στην ελληνική κοινωνία μέσα το αποτέλεσμα μιας 15ετούς πολιτικής από τα μνημόνια μέχρι σήμερα, που ήταν μια επιθετική πολιτική τιμωρίας που επιβάλλαν οι δανειστές σε μια χώρα που χρεοκόπησε, και από εκεί και πέρα τη χρεοκοπή αυτή τη μεταφράζουν σε ένα πλιάτσικο να βάλουν χέρι σε οτιδήποτε φιλέτα εθνικά, δημόσια κτλ. Και πλούτου υπάρχουν στη χώρα, και επίσης σε συνεργασία με μια ντόπια ελίτ πολιτική και οικονομική, η οποία πλουτίζει μέσα από την καταστροφή της χώρας. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, αν δεν το καταλάβουμε, δεν υπάρχει διέξοδος και αλλαγή δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι αυτό το παγόβουνο έχει ένα βάθος τεράστιο, και είναι αυτά που ζούμε σήμερα και τα ονομάζουμε παρακμή, είναι αποτέλεσμα 15 χρόνων πολιτικών που εφαρμόζονται και διαλύουν κάθε υποδομή, κάθε κοινωνική συνοχή, κάθε υπόσταση του κόσμου, και μάλιστα με ένα επιθετικό, άγριο τρόπο. Είναι σαν ένα χορό κανιβάλων απέναντι σε μια χώρα και σε μια κοινωνία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό... Και για να σταματήσει υπάρχουν κάποια σημάδια αντίστασης και αντίδρασης. Αντισταθήκαμε από το 2010 μέχρι σήμερα. Δεν είναι ότι νικήσαμε το 2015, ιτήθηκε αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός, και πάνω σε αυτή την ήττα εντείνανε αυτό το χορό κανιβάλων σε βάρος της χώρας. Αυτός ο χορός, όπως τον περιγράφεται, των κανιβάλων, παράγει και στο εσωτερικό αναπόφευκτα της κοινωνίας βία, είτε είναι ενδοσχολική είτε εξωσχολική. Παράγει αγριανθρωπισμό, παράγει, πώς το λένε, κακοποιητικές, παράγει μια λουμπενοποίηση τρομάτων. Βγήκε η Ελστάτ και είπε ότι το 26% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται στο κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισμού. Και το θεωρούν λίγο καλύτερο από το 28% που ήμασταν το 2015. Σκεφτείτε όμως ότι από το 2010 μέχρι σήμερα, 14-15 ολόκληρα χρόνια, ένα 25-30% βρίσκεται σε μια κατάσταση φτώχειας ακραίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό τι θα παράξει? Θα παράξει λουμπενοποίηση, παραβατικότητα, βία, θα παράξει ακόμα και σημάδια παρακμής, όπου δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το κύριο, ποιο είναι το δευτερεύον, ποιο είναι το βασικό. Και υπάρχει ένα πράγμα, στο δούμε, μιας επιθετικότητας και μιας βίας που είναι πλέον πολύ διάχυτη, και έχουμε μεταλλάξει της βίας δηλαδή. Μπορεί για ένα σήμα το γεγονός να γίνουνε μέχρι, να φτάσουμε μέχρι και σε ένα έγκλημα που κάποιες άλλες εποχές μπορούσε να ξεπεραστεί με πιο εύκολο τρόπο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα κύριε Ρινάλντι, λέει, είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει σε όλα τα στρώματα τεράστια ηθική και πνευματική παρακμή, θα πρόσθετα λέει και διαφθορά. Υπάρχει χώρος μέσα σε τόση κατάπτωση ενός λαού για επαναστάσεις ρήξης? Γιατί επίσης είναι κοινή διαπίστωση, τουλάχιστον μεταξύ σκεπτόμενων, ότι κάλπης δεν είναι λύση, όπως είπα, αλλά και οι επαναστάσεις ρήξης απαιτούν ένα πνευματικό, ηθικό και πατριωτικό δυναμικό. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σπύρο και τον ευχαριστώ για το ερώτημα που Νίκο, θέτει. Νίκο, Νίκο, τον κύριο Νίκο. Εντάξει, έκανα... Ναι, ναι. Συγγνώμη, είναι βασικό το ερώτημα αυτό, είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να φανταστούμε και μια διαφορετική πορεία. Δεν μπορεί να παραδοθούμε στη διαπίστωση ότι υπάρχει μεγάλη παρακμή μέσα στη κοινωνία και σε διάφορα στρώματα, και άρα αφού υπάρχει αυτή η παρακμή, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ δεν θέλω να δεχτώ αυτό το συλλογισμό ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Χρειάζεται η πνευματικότητα, χρειάζεται η νέα συνείδηση που είπα, χρειάζεται και η αντίσταση. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να προωθηθούν μέσα από διαφορετικούς δρόμους, και πρέπει να ανακαλύψουμε τρόπους αυτά τα στοιχεία να μπορέσουν να συγκεντρώσουν δύναμη μέσα στην ελληνική κοινωνία
και μέσα στη χώρα. Και αυτό είναι ένα από τα, από μια λέξη που δεν αρέσει σήμερα στην, στην ατμόσφαιρα, είναι από τα καθήκοντα και από τις υποχρεώσεις που έχουν οι πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες. Να μην παραλύσει η σκέψη μας, να μην παγώσει ο, ο συλλογισμός μας, να μην αισθανθούμε ότι είμαστε ανήμποροι. Γιατί το παράδειγμα των τεμπών ή και το παράδειγμα του σοκ που ένιωσε η κοινωνία από το έγκλημα έξω από το, έξω από το αστυνομικό τμήμα, μας δείχνουν ότι υπάρχει ένας κόσμος που σου λέει ως πού θα φτάσουμε. Και από αυτό το βήμα, το ως πού θα φτάσουμε μέχρι το μπορούμε και το ότι μπορούμε να ενωθούμε και να έχουμε δύναμη και να αποκτήσουμε δύναμη, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, αλλά ακόμα και ένας σύλλογος γονέων, όπως απέδειξε ο σύλλογος γονέων από τα θύματα του συστημικού εγκλήματος στα Τέμπη, έφερε αποτελέσματα. Είναι καταλήτης στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Και αυτό δεν έγινε επειδή το, πώς το λένε, δεν έγινε με εύκολο τρόπο, αλλά δείχνει δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Ναι, ξέρετε όμως από την άλλη θα σας πει κάποιος, μαθητές, μαθητούδια, η ελπίδα αυτής της χώρας, αποφασίζει και γράφει ένα τραγούδι για τα Τέμπη στο 15ο Λύκειο, κάθε Λύκειο, στην Κυψέλη. Και ο Λυκειάρχης σκίζει την παρτιτούρα και ρίχνει και αποβολές. Καταλάβατε. Βεβαίως και το καταλαβαίνω και είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα βγάλει νύχια, δόντια, θα δαγκώσει, θα επιτεθεί σε όποιους ελπίσουν ένα διαφορετικό και καλύτερο μέλλον για το τόπο, τη χώρα ή και για την ίδια τη ζωή τους. Ναι, αλλά το παράδοξο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ρινάλντι, το παράδοξο είναι ότι εμείς οι μεγαλύτερες γενιές είμαστε αυτές που λέμε, ρε παιδί μου, η νεολαία πούντι, δεν δρά, δεν σκέφτεται, είναι στα κινητά, είναι στα τάμπλετ, είναι στα TikTok, θα πάθει πρόβλημα ο καφάς της, θα έχει αρθρητικά, τα δάχτυλά της, το ένα τ' άλλο. Και όταν η νεολαία κάνει μια κίνηση, σχεδόν σαν μπαμπάδες, σύστημα, πέστε το όπως θέλετε, πρέπει να τη βάλουμε στη γωνία. Έχω μια κόρη 21 χρονών. Δεν ασχολείται με τα πολιτικά όπως ασχολιόμουν ή ασχολήθηκα εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου. Παρόλα αυτά συγκινείται, νιώθει, οργίζεται, δεν βλέπει ένα μέλλον. Πιστεύω ότι αυτή η γενιά έχει, δεν πρέπει να φερόμαστε πατερναλιστικά και να τη χτυπάμε και από πάνω γιατί δεν ασχολείται με τον τρόπο που ασχοληθήκαμε εμείς. Θα πρέπει να βρει το δρόμο της και εγώ έχω εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, γιατί αυτό που έγινε με τα Τέμπη, εγώ είδα σχολεία με τις σάκες τους από το Καστελόριζο ως ορεινά χωριά της Αρκαδίας ή σε άλλες γωνιές όλης της χώρας να το νιώθουν αυτό και να λένε ήταν, δεν ήταν κακιά η ώρα, είναι κακιά η χώρα. Είναι μια συνείδηση αυτό και είναι ένας κόσμος ο οποίος αντιδράει και αυτά τα παιδιά της Χοροδίας στο 15ο που θέλαν να κάνουν ένα τραγούδι για τα Τέμπη, πώς τους ήρθε να κάνουν ένα τραγούδι για τα Τέμπη, τι τους κίνησε να κάνουν ένα τραγούδι, δεν είχαν άλλο τίποτα να κάνουν και τι έχουν να αντιμετωπίσουν, αυτή την κατασταλτική βία, στο πούμε έτσι, ενός διευθυντή που νομίζει ότι θα, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε ας πούμε, και βαράει αποβολές στους μαθητές. Αυτά θα πρέπει να σαρωθούν αυτές οι αντιδράσεις και αυτές οι συμπεριφορές του συστήματος γενικά απέναντι και στη νεολαία. Η νεολαία αυτή πρέπει να ανοίξει το δρόμο της και πρέπει να την εμπιστευτούμε. Πρέπει να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο, όχι ότι εμείς ξέρουμε και αυτοί δεν ξέρουν τίποτα ή ότι είναι, πώς το λένε, αποβλακωμένοι με ένα κινητό. Ακόμα και με το κινητό ή ακόμα και με το διαδίκτυο, με έναν τρόπο επικοινωνούν και εκφράζονται. Μπορεί να είναι και από προσανατολιστικό σε μεγάλο βαθμό το κινητό σε σχέση με άλλες μορφές που είχαμε παλιότερα, αλλά έχω μια εμπιστοσύνη και στους νέους ανθρώπους ότι, πώς το λένε, θα υποστηρίξουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια κάποια στιγμή και μέσα από όλα αυτά που βιώνουν. Γιατί αυτό που βιώνουν τώρα είναι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών που ζήσαμε. Και ζήσαν και μια πανδημία
Δηλαδή, έχω παράδειγμα, πάλι θα φέρω την κόρη μου, δεν πήγε πενθήμερη εκδρομή, ήταν κλειστό το μεγαλύτερο διάστημα το σχολείο, δεν κάναν ούτε μια γιορτή όταν τελειώσανε το λύκειο, που κάθε τόσο μαζεύονταν και αυτό και τα λοιπά. Δεν μπορούσε ο ένας να ακουμπήσει τον άλλον για πολύ καιρό. Αυτά είναι τραύματα μεγάλα. Σκεφτείτε και τα μικρά παιδιά στους παιδικούς σταθμούς με τις μάσκες, που δεν καταλαβαίναν τι τους γινόταν και για ποιο λόγο γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Αυτός ο κόσμος, πιστεύω, θα βγάλει συμπεράσματα από την ίδια του την πείρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μην θεωρούμε ότι είναι τόσο αποσανατολισμένο και τόσο, ας πούμε, στην κοσμάρα του συνέχεια και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Μιχάλης, και μην ξεχνάτε, κύριε Ρινάλντι, ότι το αθηνοκεντρικό κράτος είναι η καταστροφή της χώρας. Όλοι λένε βερμπαλιστικά και σε ευρωεκλογές για την ανάγκη του πρωτογενούς τομέα και του εθνικού σχεδίου. Δεν έχει κανείς τους σχέδιο. Το σχέδιό τους είναι υποψηφιότητες τύπου Φλέσσα, τούτη γη που την πατούμε, απαντώντας για τα Τέμπη, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε, ή του ενενεργή ευρωβουλευτή Ζαγοράκη που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, πάει τώρα στο Πασόκ, ή του μπασκεμπολίστα Παπά μου γράφουν εδώ, και την ίδια ώρα όλο το πολιτικό σύστημα και τα τρόλς του κουνάν τη δαχτύλα σε προσωπικότητες σαν τη Μαρία Καριστιανού, η οποία σχολιάζοντας την ιστορία με τα παιδιά της Χοροδίας του 15ου στην Κυψέλη έγραψε: όταν φοβάται κανείς την αλήθεια και μόνο τότε σκίζει τα γραπτά που τη φανερώνουν. Παιδιά, να μάχεστε για τις ιδέες σας. Κοιτάξτε, λέει, ένα κόσμο υποκρισίας. Ναι, μπράβο στην κυρία Καριστιανού για όσα έχει κάνει και για όσα έχει προσφέρει μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει και αυτό που συμβολίζει. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και όχι μόνο εκείνοι, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε μία δύναμη όλοι μαζί και όχι να περιμένουμε από κάποιον να μας ανοίξει δρόμους από μόνος του και απλά εμείς να ακολουθήσουμε. Χρειάζεται ένα διαφορετικό πράγμα. Όσο αφορά για την Αθήνα και το υδροκεφαλισμό της, όντως αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα του μοντέλου ανάπτυξης που υπήρξε στη χώρα. Όσο αφορά για το πολιτικό σύστημα νέμεται την εξουσία και ζει σε βάρος της κοινωνίας και αδιαφορεί για τη χώρα και δεν έχει κανένα εθνικό σχέδιο για μια άλλη πορεία της χώρας. Για τους ευρωβουλευτές θέλω να πω ότι πέρα από το ότι κάποιοι Έλληνες τρελαίνονται όταν βλέπουν μια κάλπη, όταν βλέπουν ότι μπορεί να είναι υποψήφιοι κάποιοι κτλ. Υπάρχει όμως, ειδικά για την Ευρωβουλή, μια τεράστια ιδιοτέλεια. Όποιος βγει ευρωβουλευτής μέσα σε 5 χρόνια φτιάχνει μια περιουσία 500-700.000 ευρώ. Οι 35.000 το μήνα που παίρνει ένας ευρωβουλευτής είναι πολλά λεφτά. Είναι πολύ περισσότερα από τα 6-7-7,5 καθαρά που παίρνει ένας βουλευτής μέσα στη χώρα. Και έτσι γίνεται ένας συνοστισμός για το ποιος θα μπορέσει να φτάσει στις Βρυξέλλες, και εκεί στις Βρυξέλλες υπάρχει ένα σύστημα lobbying, και τα είδαμε και με την Καϊλή και με άλλους και τα λοιπά, ας το πούμε έτσι, για το πώς δουλεύουν και τι κάνουν εκεί πέρα και πώς διαμεσολαβούν κάποιες πολύ πιο μεγάλες καταστάσεις επιχειρηματικές, και αδιαφορούν και αυτοί πέρα για πέρα. Δηλαδή το κίνητρο όλου αυτού του πολιτικού συστήματος είναι η ιδιοτέλεια και τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Και κανένα δεν νοιάζονται για τίποτα. Και αυτά που λέει η κυρία Φλέσσα δηλαδή είναι εξοργιστικά. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή να λέει κάποιος. Αλλά από την άλλη μεριά έχω και έναν υπουργό δικαιοσύνης. Υπουργό δικαιοσύνης, προσέξτε, προέρχεται από το κόμμα του Πασόκ, από το κόμμα του Σιμίτη, τέλος πάντων το Σιμιτικό μπλοκ, ας πούμε, το κύριο Φλωρίδη, που κάνει μια φοβερή μεταγραφή και γίνεται υπουργός δικαιοσύνης του κυρίου Μητσοτάκη και λέει πως όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Στην ουσία αυτός ο υπουργός δικαιοσύνης θεωρεί το μεγαλύτερο, ένα 80% της ελληνικής κοινωνίας για τα μπάζα. Δηλαδή με μπουλντόζες να μπαζώνει τους ανθρώπους στην επικοινωνία. Αδιαφορούν τελείως δηλαδή. Συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά αγανακτό με αυτά που συμβαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα και μέσα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή έχουν πάρει φόρα και έχουν τέτοια αλαζονία που πρέπει να τους φρενάρουμε. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Κύριε Ρινάλντι, λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Ρινάλντι, λέει, τι το ψάχνετε? Λίγο ακόμη, μερικοί ακόμη κατηγορούμενοι,
και θα ξεχρεώναμε το σιδηρόδρομο. Χθες αφέθηκε κι άλλος της Εργοσέ στέλεχος με εγγύηση 900.000 ευρώ. Μιλάμε για λεφτά που δεν βλέπει ο ταλέπορος Έλληνας όλη τη ζωή του να δουλεύει. Καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται εδώ. Η διαφθορά έχει διαποτίσει, μου γράφει, όλο το σώμα της κοινωνίας τελικά. Δεν ξέρω αν έχει ποτίσει όλο το σώμα της κοινωνίας. Δηλαδή χρειάζεται να στιγματίσουμε τα αρνητικά και αυτή τη διαφθορά που υπάρχει, αλλά μην το γενικεύσουμε ότι οι πάντες είναι μέσα σε αυτό το κόλπο και σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Η συγκάλυψη του συστημικού εγκλήματος στα Τέμπη έχει κινητοποιήσει τεράστιους μηχανισμούς οικονομικούς, θεσμικούς, δικαιοσύνες, πολιτικό σύστημα, κόμματα, αυτά κτλ., για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Παρόλα αυτά, η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, είτε από δουλειά που κάνανε κάποιοι δημοσιογράφοι, είτε από κάποια δουλειά που κάνανε κάποια ανεξάρτητη τηλεοπτική σταθμή, είτε από τη φοβερή δουλειά που έκανε ο Σύλλογος Γονέων των Θυμάτων του Συστημικού Εγκλήματος, είτε μέσα από την ευαισθησία που έδειξε αυτή η νέα γενιά και ο κόσμος που έχει καταλάβει ότι εκεί πέρα έγινε ένα έγκλημα και όλοι μπορούσαμε να είμαστε πάνω σε αυτό το τρένο δηλαδή. Και τώρα όταν πληρώνονται τέτοια ποσά για εγγύησεις, αυτά είναι, αγοράζουν τη σιωπή αυτών που θα έπρεπε να καταθέσουν την αλήθεια και να γίνουν πραγματικά μάρτυρες κατηγορίες για αυτό το συστημικό έγκλημα. Γιατί δεν είναι ένας και δύο, είναι πολλοί που εμπλέκονται σε αυτό και θέλουν να το συγκαλύψουν και να το ξεπεράσουν. Να μπαζώσουν και με χρήμα και να βουλώσουν στόματα σε πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ρινάλντι, φεύγω από αυτά καθ' αυτά, αλλά σε αυτή την εικόνα που εμφανίζει το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία κτλ., έχετε πει ότι υπάρχει αμεσότατη σχέση, για να μην ξεχνιόμαστε, της κοινωνικής κατάστασης με την εθνική κατάσταση. Και επειδή έρχεται και το συνέδριο που έχει και επιστημονικό χαρακτήρα για το υπαρξιακό θέμα της Ελλάδας, κοιτάξτε, πάμε σε ευρωεκλογές σε ένα κόσμο φοβερής αστάθειας, φοβερών συγκρούσεων, φοβερής βίας. Πολλές φορές κάποιοι το θεωρούν υπερβολή, αλλά κάποιοι αχνοπαίζουν ακόμη και με παγκόσμιες διαστάσεις με όπλα περιορισμένων πυρηνικών. Τι περιορισμένων θα είναι, δεν ξέρω. Στη Γάζα, ο Νετανιάχου χθες είπε είναι έτοιμη η ημερομηνία για τη Ράφα. Γίνεται το έλα να δεις παντού. Και επειδή, όπως έχει πει και ο Σολωμός, το έχετε γράψει κι εσείς, το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθές. Μία χώρα με τέτοιες εσωτερικές παθογένειες πολύ εύκολα σε αυτή τη γεωπολιτική διελκυστίδα μπορεί να μετατραπεί και σε χώρο. Βεβαίως, ήδη μετατρέπεται σε χώρο. Ήδη. Αυτά δηλαδή, βλέπω τώρα ένα σύνθημα που έβγαλε ένα ευρωπαϊκό επιτελείο που λέγεται Κονκλάβιο. Να μας το πείτε αυτό, γιατί χθες προσέξτε, ναι, λένε Ευρώπη 2040, το αύριο είναι σήμερα. Αυτό που περιγράψατε, το ότι μπορεί η χώρα να γίνει χώρος, εγώ σας λέω ότι ήδη έχουμε γίνει χώρος, ήδη έχουμε γίνει ένας κόμβος, ένα ορμητήριο, μια περιοχή, να το πω έτσι, αυτής της τρομερής, να το πω έτσι, εκποίησης και καταλύστευσης όλων των πιο βασικών ζωτικών τμήματων της ελληνικής οικονομίας, των ελληνικών πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων, ενός αδυνατίσματος και του ΑΕΠ και του πληθυσμού και ένα τεράστιο θέμα, έτσι πώς το λένε, υπογεννητικότητα στη χώρα, το δημογραφικό πρόβλημα τεράστιο, 500.000 φύγανε νέοι άνθρωποι στη πιο παραγωγική φάση της ηλικίας στο εξωτερικό, και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την ίδια τη χώρα. Και επίσης έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ανοιχτά και καθαρά, και αντί να μπορέσουμε να θωρακιστούμε λίγο καλύτερα απέναντί του για να αποτρέψουμε αυτές τις απειλές, όταν λέει ότι κάναμε λάθος που πήραμε μόνο τη μισή Κύπρο και πάμε να την πάρουμε ολόκληρη, όταν βάζει θέμα ότι όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν ανήκουν στην κυριαρχία της Ελλάδας, αλλά μπορεί να αλλάξει το καθεστώς τους και να γίνουν ακόμα και τουρκικά αύριο μεθαύριο, σε μια θάλασσα όπου το μισό Αιγαίο θα δοθεί χάρισμα στο τουρκικό επεκτατισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν τόσα πράγματα που συντελούνται και γίνονται ήδη τώρα, και δεν είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει για το 2040, 2050,
κτλ. Κινδυνεύει η χώρα εθνικά και κοινωνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εδώ θέλω να πω ότι το εθνικό, ότι είναι αληθές ότι είναι εθνικό, πρέπει να συμπληρωθεί από τους πολίτες αυτής της χώρας ότι είναι και το κοινωνικό μαζί με το εθνικό στενά δεμένα. Όσο σημασία πρέπει να δίνουμε στο εθνικό, άλλη τόση σημασία να δίνουμε στο κοινωνικό, γιατί αυτοί που σηκώσανε πάντα το βάρος για να υπάρχει αυτή η χώρα ήταν οι πιο εκμεταλλευόμενοι άνθρωποι, ήταν ο λαός, ήταν οι εργαζόμενοι, ήταν αυτοί που μόνο με τη δουλειά τους και την εργασία τους μπορούσαν να συντηρούνται και ήταν αυτοί που βάλαν πάντα πλάτη σε όλες τις δυσκολίες αυτής της χώρας. Η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της Ποτέλειας, μοιαζόταν πάντα για το πουκί της και το μεγαλύτερο μέρος του πουκιού της ήταν είτε στις τράπεζες της Ελβετίας είτε κάπου αλλού. Είτε ακόμα στα πολύ δύσκολα πηγαίνανε στην Αίγυπτο ή φεύγαν από τη χώρα και αφήναν τη χώρα μπροστά σε εισβολής διαφόρων ειδών όπως ήταν η Γερμανή εισβολής το 1941. Κύριε Ρινάλντι, επειδή χαίρομαι που βάζετε και το κοινωνικό και βάλατε και το συνεκτικό κρίκο κοινωνικού εθνικού, ένας από τους συνεκτικούς κρίκους που είναι το δημογραφικό και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θέλω έτσι προς το τέλος αυτής πολύ όμορφης συζήτησης, αν κρίνω από τις παρεμβάσεις και τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος, οι ακροατές, θέλω λίγο να σταθείτε καταρχάς τη δέσμευσή σας ότι θα αναρτηθεί διαδικτυακά αυτό το πολύ ωραίο άρθρο του Κώστα Δημητριάδη, να λέμε και τα ονόματα, καλό είναι να τα λέμε. Ένα κογκλάβιο αναζητεί λύσεις για την αναγέννηση Ευρώπης. Μας το είπε χθες ο Στάθης ο Σταυρόπουλος, σχετικά με την έκθεση που είπατε και στην Ευρώπη 2040, το αύριο είναι σήμερα. Το κογκλάβιο πρέπει να πω ότι έχει ζωή 3-4 χρόνια αυτό το κογκλάβιο και κατοικοεδρεύει τυπικώς στις Βρυξέλλες. Συμπεριλαμβάνει όλο τον ανθό των δεξαμενών σκέψεως. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Είδα εδώ ότι και το ΕΛΙΑΜΕΠ μετέχει στο κογκλάβιο. Βεβαίως, με τον πρόεδρο του, τον κύριο Τσούκαλη. Τι και είναι? Μάλιστα έπαιξε ρόλο ο κύριος Τσούκαλης να γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο που ήταν για τη νέα γεωπολιτική της Ευρώπης. Τι είναι αυτό το κογκλάβιο τελικά? Λοιπόν, είναι ένα think tank, ας πούμε, μια δεξαμενή σκέψη από πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, επιχειρηματίες, από ειδικούς σε όλους τομείς, τεχνοκράτες κτλ. 45 προσωπικότητες από 20 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρεθήκανε μια πρώτη συνάντηση που κάνανε στην Πορτογαλία το Νοέμβρη του 2023 και βγάλανε ένα ντοκουμέντο, το οποίο αυτό το ντοκουμέντο το δώσανε στη δημοσιότητα πριν από ένα μήνα για να παίξει ρόλο, λέει, αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι σκέψεις που έχουν για όλο το προβληματισμό που χρειάζεται να επεξεργαστεί και η Κομισιόν αλλά και τα πολιτικά κόμματα εν ώψη και των ευρωεκλογών που γίνονται στις 6 με 9 Ιουνίου του 2024. Αυτό το κογκλάβιο, εμένα μου έκανε εντύπωση η ονομασία του κογκλάβιο. Έρχεται, το κογκλάβιο πάντα είναι μια πολύ κλειστή ελίτ, να το πω έτσι, καρδιναλίων που εκλέγει τον Πάπα κάθε φορά που ένας Πάπας πεθαίνει. Χαμπέμους Πάπαμ, σωστά το λέτε. Και διαλέξανε και αυτόν τον όρο για να δώσουν μάλλον κάποιο κύρος, αλλά που θέλουν να δείξουν κατά την άποψή μου πιο βαθιά αυτή τη τρομακτική έκπτωση δημοκρατίας που υπάρχει στη σημερινή Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με όλες τις ιδέες, όλα τα διαφημιστικά που είχαν πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ παλιότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, αλλά και η Ευρώπη σαν να είναι μια κοιτίδα που παράγει ό,τι πιο προοδευτικό και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να ξεπεραστούν οι πόλεμοι στο έδαφος της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στο να προχωρήσει και να προωθήσει έναν διαρκή πόλεμο πρώτα ενάντια στη Ρωσία. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται πλέον, θέλει να αναπτύξει μια πολεμική βιομηχανία ακόμα περισσότερο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η νέα γεωπολιτική της Ευρώπης και έχει έναν πόλεμο στη καρδιά της αυτή τη στιγμή. Είχε κάνει και έναν πόλεμο στα Βαλκάνια και στη Ιουγκοσλαβία πριν από 2-3 δεκαετίες.
Τώρα έχει έναν πόλεμο ο οποίος δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα, θα κλιμακωθεί και βγαίνουν και μας λένε, ακόμα και αυτός ο Τούσκο, ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας, ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να ετοιμαστούν για πόλεμο τις επόμενες γενιές. Δηλαδή δεν έχουμε μια Ευρώπη με απουσία πολέμου, αλλά έχουμε μια Ευρώπη του πολέμου και της πολεμικής βιομηχανίας και πολεμικής οικονομίας, που αυτό θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα και ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη δημοκρατίας στα πλαίσια της, των κοινωνιών μέσα στην Ευρώπη. Αυτό το κοκλάβιο λοιπόν είναι, ας το πούμε έτσι, ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψης, να ρίχνει ιδέες και προτάσεις και να προετοιμάζει την κοινή γνώμη της Ευρώπης για τις νέες, να το πω έτσι, προτεραιότητες που πρέπει να μπουν στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάνε για τη συγκρότηση τάχα μιας δημοκρατικής δύναμης, γράφουν ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ανανεώσουν τη δημοκρατική τους ζωή με καλύτερη ενσωμάτωση και επέκταση της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας. Για να τελειώσουν με την εξής φράση, αυτή, πώς βλέπουν τη δημοκρατία. Αυτό απαιτεί την επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό απλά? Τέλος το βέτο. Εγώ μέχρι τώρα κάθε χώρα είχε μία ψήφο και είχε και δικαίωμα του βέτο σε όλες τις αποφάσεις στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χρόνια τώρα που προσπαθούν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτές κάνουν το κουμάντο μέσα εκεί πέρα, η Γερμανία, η Γαλλία, θέλουν πλέον να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή δεν πάει να λες εσύ ότι δεν θέλω αυτό ή δεν γίνεται εκείνο ή αυτή η ρύθμιση δεν πρέπει να περάσει ή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οποιαδήποτε χώρα μπορούσε να βάλει ένα βέτο και να μπλοκάρει μια απόφαση που θα ήταν σε βάρος της. Τώρα θέλουν τη δημοκρατία τάχα, να μπορούν οι πιο ισχυροί με μια πλειοψηφία ειδική να μπορούν να αποφασίζουν οτιδήποτε θέλουν. Και αυτό το λένε γιατί αυτό μόνο μπορεί να επιταχύνει έναν άλλο βηματισμό μιας Ευρώπης που είναι σε τεράστια κρίση. Άρα στο όνομα του να σπάσουμε τις καθυστερήσεις γραφειοκρατίας των αποφάσεων, καταργήστε έτσι το δικαίωμα μία ψήφο, μία απόφαση, μία γνώμη ή και βέτο και πάμε σε ειδικές πλειοψηφίες, το οποίο φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάει και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ήδη. Αυτό το προσπαθούν και θα το επιβάλλουν σε λίγο καιρό. Δηλαδή δεν είναι... Νομίζω ότι αυτά τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα ποια Ελλάδα και ποια Κύπρος και τι ειδικά θέματα μπορεί να θέσουν ή αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα η φιλοτουρκική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βασικών χωρών είναι εξοργιστική δηλαδή. Έχουν αποδεχτεί λίγο πολύ το να αναφέρεται η Κύπρος με συντεταγμένες τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Έχουν αποδεχτεί περίπου την πρόταση που κάνουν οι τουρκοκυπριακοί, το ψευδοκράτος, να θέλει να θεωρηθεί σαν ένα άλλο κράτος ισότιμο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχουν μπλοκάρει όλους τους φακέλους για διάφορες συμφωνίες Ευρώπης και Τουρκίας, αφού δεν επιλύεται το θέμα του Κυπριακού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήδη στην πράξη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα θέλουν και τυπικά να το νομιμοποιήσουν και με ειδικές πλειοψηφίες να περνάνε πολύ γρήγορα και fast track όποια απόφαση θέλουν. Όμορφος κόσμος. Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Όπως έχει σκιτσάρει ο Στάθης, πάμε σε μια ιστορία ψηλά τα χέρια ανθρωπάκο. Γενικώς ψηλά. Ακριβώς. Απλά θέλω εγώ να ζητήσω συγγνώμη για τον τόνο μου, γιατί είμαι αρκετά, πώς να το πω, αυτά που συμβαίνουν δεν είναι κανονικότητα. Είναι το αδιανόητο που πάει να μας επιβληθεί και πρέπει να εθιστούμε ότι αυτό είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα και πρέπει να αντιδράσουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε η νέα συνείδηση και αντίστασή μας. Άρα γι' αυτό λέτε το αδιανόητο πια ως κανονικότητα, έτσι πως επιχειρείτε να σερβιριστεί. Ναι, μπαίνουμε σε ένα πράγμα, ας πούμε, μου έλεγε μία φίλη το εξής, ότι το ψάρι ζει μέσα στο νερό και δεν έχει συνείδηση του νερού στο φυσικό περιβάλλον που ζει, είναι το φυσιολογικό του αυτό το πράγμα. Αν το βγάλεις έξω αρχίζει και σπαρταράει. Εμάς μας έχουν βάλει σε αυτό που μας το έχουν ονομάσει κανονικότητα.
νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, είναι το φυσιολογικό πράγμα. Ενώ δεν είναι τελείως, δηλαδή μέσα σε αυτό σπαρταράμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα, δηλαδή δεν είναι θέμα κάποιος να μας το λύσει το πρόβλημα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε. Ρούντι Ρινάλντι, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Έχω πάρα πολλά σχόλια. Καλημέρα μου λένε από τις Βρυξέλλες. Μου στέλνουν και το σύνδεσμο για το κογκλάβιο. Ο φίλος ο κύριος Γιάννης απευθείας. Φρέσκο από τις Βρυξέλλες μου λέει. Κύριε Ρινάλντι, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.